Ένα θέμα το οποίο θα γεμίσει την καρδιά και την ψυχή μας, η αλήθεια είναι, μέσα από εικόνες που μας χάρισαν απλόχερα μέλη του Ορειβατικού Συλλόγου Μυρών, όπου τα μέλη τι έκαναν, διέσχισαν το φαράγγι ζαρού και πηγαίνοντας προς το δάσος του Ρούβα, σωστά Εύη, μας χάρισαν και μας έστειλαν αυτές τις υπέροχες εικόνες. Εικόνες εξωτερικού θα έλεγα. Ακριβώς. Αυτό που λέω συνήθως, ότι αν δεν είχαμε τον τίτλο από κάτω να μιλάει για φαράγγι ζαρού, θα λέγαμε ότι είναι στην Αυστρία. Και πρόκειται για μια αποστολή που από ό,τι ξέρω δεν είχε πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή, γιατί είναι και, όσο να πεις, όχι επικίνδυνο, μπορεί κάποιος ο οποίος δεν έχει εξοικειωθεί με το κομμάτι της ορειβασίας και γενικά έτσι του χιονιού, να μην το επιλέξει. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Μανώλη Σαββάκη, τον πρόεδρο του Ορειβατικού Συλλόγου Μυρών. Κύριε Σαββάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε θερμά. Τι ωραίες φωτογραφίες μας στείλατε, τι πλάνα είναι αυτά, τι βιώματα ζήσατε. Μαγικές εικόνες, πραγματικά. Η κακοκαιρία εισαγωγικά που ήρθε για μας είναι ευλογία. Γιατί περιβαίνουμε πώς και πώς να πάμε όπως κάθε χρόνο μετά τις 1-2 μέρες μετά τη δυνατή χρονιά να ανεβούμε από το Δαρό να φτάσουμε μέχρι την καρδιά του δάσου του Ρούβα. Το οποίο είναι μαγευτικό πραγματικά. Είναι φορτωμένα τα δέντρα από το φρέσκο χιόνι και είναι μαγεία. Η πρίμη είναι πανέμορφη εκείνη τη στιγμή, γιατί είναι το χιόνι σαν μπαμπάκι, σαν, εμείς το λέμε, αφρός πραγματικά. Δηλαδή είναι τόσο μαγευτικό που μόνο να το ζήσει κάποιος είναι μαγεία. Το κάνουμε κάθε χρόνο, μετά από, αν είναι και Τετάρτη και Πέμπτη, αφήνουμε τη δουλειά μας και πάμε για να απολαύσουμε αυτό το τοπίο. Είναι μοναδικό. Γιατί μετά από μερικές μέρες, αφού περάσει η κακοκαιρία, σύζουν και τα δέντρα και λιώνει το χιόνι και δεν είναι τόσο μαγευτικό όσο είναι τη στιγμή εκείνη μετά αμέσως μετά το χιόνι που έχει πέσει. Είναι πραγματικά μοναδικό. Μάλιστα. Ήταν η πρώτη χρονιά, πραγματικά, φαντάζομαι, αυτή την απόσταση την είχατε ξανακάνει και στο παρελθόν και αν ναι, είχατε συναντήσει πάλι αυτές τις καιρικές συνθήκες. Λοιπόν, κοιτάξτε, εμείς είμαστε μια παρέα γενικώ στο σύλλογο, είναι παρέα στο σύλλογό μας, αλλά όταν συμβεί κάτι εκείνη τη στιγμή που πρέπει να το ζήσουμε, μαζευόμαστε 4-5 άτομα έμπειροι ορειβάτες και πάμε, διότι δεν είναι τόσο απλό. Όταν έχει χιόνι ένα μέτρο κοντά, το οποίο πρέπει να έχει φυσική κατάσταση και εμπειρία, γιατί δεν ξέρει πού πατάς. Σωστό. Το φαράγγι του ζαρού ξεκινάει από τη λίμνη και καταλήγει στην καρδιά του δάσου του Ρούβα. Έχει και παγίδες. Δηλαδή, πατάς το μονοπάτι και μια στιγμή πέφτεις μέσα σε ένα κενό 1,5 μέτρο. Ένας ερασιτέχνης δεν μπορεί να προχωρήσει και να διασχίσει αυτή την τοποθεσία και αυτό το φαράκι. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν μπορεί. Ενώ είναι εύκολο για μας μια πορεία η οποία την κάνουμε και την άνοιξη, είναι μαγευτικό το φαράκι με νερά. Όμως με φρέσκο χιόνι και πολύ χιόνι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Το οποίο πρέπει να έχει εμπειρία, γνώση και μεγάλη προσοχή. Περπατάς στο χιόνι και μια στιγμή μπορεί να πέσει μέσα σε ένα κενό. Άρα χρειάζεται μεγάλη προσοχή και δεν είναι εύκολο για όλους. Πρέπει να έχει μεγάλη εμπειρία για να το κάνει αυτό. Εμείς το κάνουμε κάθε χρόνο. Τώρα τα τελευταία 3 χρόνια περιμένουμε να κάνει μια μεγάλη χιονιά και αμέσως μέσα σε λίγη ώρα μαζευόμαστε και λέμε αύριο το πρωί πάμε. Πραγματικά την Τετάρτη το πρωί την προηγούμενη πήγαμε, ήταν, όπως βλέπετε στις φωτογραφίες, ήταν μαγεία. Κύριε Σαββάκη, τι άλλο προγραμματίζετε έτσι για τις επόμενες ημέρες, σε περίπτωση που κάποιος μας βλέπει και θέλει να συμμετέχει? Λοιπόν, εμείς έχουμε στη συνέχεια έχουμε εκδρομές και με τα χιόνια. Είχαμε μία τώρα να βάλουμε στο κέντρο ανάβαση στην κορυφή από τον καταράκτη της Τρίας Βρύσης. Αλλά επειδή έχει πολύ χιόνι και ο δρόμος έχει κλείσει, το αναβάλαμε. Στη συνέχεια έχουμε ωραίες εκδρομές, έχουμε και παράγκια, έχουμε και διασκήσεις, έχουμε και κορυφές
από όλα μέχρι τον Ιούνιο που θα ξαναβγάλουμε πάλι το πρόγραμμα. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Σαββάγη, καλή συνέχεια. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Περιμένουμε και υλικό το επόμενο διάστημα με τις επόμενες δράσεις σας. Να είστε καλά.